Εμπορικό κέντρο Λονδίνου. Καλωσορίσατε στο εμπορικό κέντρο Windsor, το καινούργιο και μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο στο Λονδίνο. Το μαγαζί είναι όπως το φανταζόταν όλος ο κόσμος. Θα μπορούσα να μείνω εδώ για πάντα. Εμπορικό κέντρο. Εμπορικό κέντρο Beverly Hills. Αυτό το καινούργιο εμπορικό κέντρο είναι ό,τι σπουδαιότερο μου έχει συμβεί. Ανυπομονώ να τελειώσει. Και εγώ το ίδιο. Ανατριχιάζω και μόνο που το βλέπω. Δεν μπορείτε να χτίζετε πιο γρήγορα. Ηρέμησε, Άλεξ. Τα εμπορικά κέντρα δεν χτίζονται σε μια μέρα. Μέχρι να τελειώσει το καινούργιο, θα πρέπει να αρκεστούμε στο παλιό εμπορικό κέντρο. Προσπαθήστε να μαντέψετε ποια είμαι. Η Μάντι. Ναι, ποιος με ζητάει πάλι. Είμαι τόσο δημοφιλής που δεν μπορώ να κρυφτώ ούτε καν μέσα στο εμπορικό κέντρο. Προσπαθείτε να μου μοιάσετε. Σιγά. Χρειάζεστε μήνες ολόκληρους με τη βοήθεια επαγγελματία μα και Γιώργα να καταφέρετε την απόλυτη τελειότητά μου. Μην το παίρνεις επάνω σου, πλάκα έκανα, έτσι. Ναι, ηρέμησε λιγάκι η βασίλισσα της ομορφιάς. Ας φύγουμε από εδώ. Δεν μπορεί κανένας να μην είναι τιμώρητος αφού με έχει πει η βασίλισσα της ομορφιάς χωρίς να το εννοεί. Αυτό θα κατατροπώσει τις τυποτένιες αντιγραφές μου. Εσύ, σταμάτα! Κράφτρα, γυρνά πίσω! Στο τρίτο μας όροφο, τεχνάσματα, βίντεο και πληροφορίες για την αποστολή σας. Κανόνισε να είναι επίγον, Τζέρι. Μας διέκοψες πάνω στο καλύτερο. Πράγματι, αυτή η αποστολή είναι πολύ οικία για σας. Φαίνεται ότι κάποιος ή κάτι, αφού κατέστρεψε ολοκληρωτικά το πανάκριβο κατάστημα ονόματι Λύσα για ψώνια, απήγαγε και τους πελάτες που βρίσκονταν σε αυτό. Καταστρέφει καταστήματα και απαγάγει κόσμο που έχει πάει να ψωνίσει. Πώς μπορεί να είναι τόσο άκαρδο. Εντάξει. Και εμείς έτσι νιώθουμε. Μα ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτό? Εδώ αρχίζει ο δικός σας ρόλος. Η μυστική σας ταυτότητα. Τρεις πανέμορφες πελάτησες. Τρεις δημοσιογράφοι σε τηλεοπτική εκπομπή μόδα. Φυσικά, τρεις πανέμορφες δημοσιογράφοι. Θα πάτε στο Κάιρο. Όπου, όπως δείχνουν όλα, θα είναι το επόμενο χτύπημα αυτής της ομάδας. Σκοπός σας είναι να μάθετε την ταυτότητά σας. Ναι, ξέρουμε. Ελάτε, κορίτσια, πρέπει να σώσουμε ένα κατάστημα. Περίμενε. Μην ξεχνάτε τον εξοπλισμό σας. Α, ναι. Το αγαπημένο μου κομμάτι στις αποστολές μου. Lip gloss laser με υπερενέργεια. Εκτινασόμενο τσαντάκι. Πιαστράκι λαβή. Φωτογραφική μηχανή που εκπέμπει αέρα. Συσκευή αλλίωσης φωνής, ομπρέλες δισκοπρίωνα με δύναμη λέιζερ και φυσικά λεφτά. Ζούμε στον 21ο αιώνα, την εποχή των πιστωτικών καρτών. Λεφτά, Άλεξ. Ο λαμπρός εφαρμοσμένος τροποποιητής ακινητοποίησης. Μπορεί να γίνει αλεξίπτωτο δείκτη και συσκευή επίβλεψης. Οτέλει. Ναι, μόνο το τελειότερο είναι εντάξιο για σας. Λοιπόν, για χαρά, καλή τύχη στο Κάιρο. Κάιρο. Ζωντανά από την αρχαία όμως πάντα μοντέρνα Αίγυπτο. Εδώ! Σε μένα η κάμερα, Σπίλμπερκ. Ουψ! Βλέπετε τίποτα παράξενο? Όχι ακόμα. Θα ρίξω μια ματιά τριγύρω. Τι ωραία! Όπου καταπληκτικά είναι εδώ. Κοιτάξτε αυτά τα πόδια. Τι γίνεται?
με τη Σάντι. Βλέπω το φεγγίτι, πάμε! Γρήγορα την ομπρέλα! Καλή ιδέα! Καλώδια, λέτε να! Είναι σαν ένα τεράστιο ασανσέρ! Πάμε! Α, τέλεια! Ελπίζω ο Τζέρι να έχει κρατήσει την εγγύηση! Τι είναι αυτός ο θόρυβος? Πολύ σηκωμένο! Βαρέθηκα να βλέπω αυτή την κασέτα. Πρέπει να πάρουμε τη Σάντι πίσω. Πόπο, ποιο είναι το φρικιό? Πολύ φρικιό. Γιατί είναι τόσο ήρεμος ενώ όλοι οι άλλοι έχουν πανικοβληθεί? Για να δούμε τι έχει να πει ο Τζέρι για τον τύπο. Γεια σας, κυρίες μου. Λυπάμαι για τη Σάντι. Θα σου στείλουμε εικόνες από το κατάστημα. Δείχνουν έναν ήρεμο, παράξενο τύπο μέσα στο πλήθος. Ναι, το βλέπω. Ύποπτα ήρεμος, έτσι. Α, περιπτώντος, Νάνση. Η αστυνομία του Beverly Hills θέλει να προσέλθεις όσο το δυνατόν το συντομότερο. Κάτι για μια κλοπή καταστήματος. Δεν το έκανα εγώ! Εγώ απλώς μεταφέρω το μήνυμα. Ανά και η πληροφορία μας. Ο ήρεμος τύπος στην κασέτα ονομάζεται Σάιμον Τάκερ. Είχε ένα μικρό μεσαίο μαγαζί στην Ιρλανδία που τώρα εξαγοράστηκε από μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων και έγινε εμπορικό κέντρο κοντά στο Δουβλίνο. Ο Σάιμον Τάκερ πάλεψε να σώσει το μαγαζί του, αλλά δεν τα κατάφερε. Γιατί όμως να παγάγει κόσμο? Μάλλον για να μάθουμε πρέπει να πάμε στην Ιρλανδία. Χτύπησε Διάνα, αγαπητή μου. Γεια χαρά. Γεια σας, τηλεφωνώ για... Εσύ είσαι, η κλέφτρα! Δεν είμαι κλέφτρα εγώ, είμαι εντελώς αθώο, αν θέλετε να ξέρετε. Αυτή είναι, η Νάνση η κλέφτρα. Α, τι κάνει αυτή εκεί, είναι ψεύτρα. Καλά θα κάνεις να παραδοθείς, φυγόδικη. Γιατί βρισκόταν εκεί αυτή η μικρή στρίγκλα, η Μάνη? Αχ, ποιος ξέρει, θα ήθελα να της δώσω μια χαστούκα. Δουβλίνο. Αναρωτιέμαι, τι να απέγινε το μικρό μαγαζάκι που βρισκόταν εδώ παλιά, Ναι, σε αυτό το σημείο βρισκόταν παλιά το κατάστημα του Σάιμον Τάκερ. Τον εξαγοράσαμε και χτίσαμε πάνω στο μαγαζί του. Αυτά έχουν επιχειρήσεις. Σίγουρα δεν θα χάρηκε και πολύ με την κατάσταση. Αποζημιώθηκε πλουσιοπάροχα και τώρα παρακαλώ πηγαίνετε. Εξυπηρετούμε μόνο υψηλού επίπεδου πελάτες. Και εσείς, από ό,τι βλέπω, δεν είσαστε. Πρέπει να φύγετε, αλλιώς θα φωνάξω την ασφάλεια του καταστήματος. Εντάξει, αρκετά προβλήματα έχω με την αστυνομία. Πάμε, φιλενάδα. Μας έχουν διώξει και από καλύτερα μαγαζιά. Αν το κατάστημα είναι χτισμένο πάνω στο παλιό μαγαζί του Τάκερ, ότι πρέπει να περάσουμε από εδώ αργότερα και να κατασκοπεύσουμε λιγάκι. Όπως το περίμενα. Δεν υπάρχει τίποτα για τον Τάκερ μέσα στους φακέλους. Εμένα μου λες. Χάσαμε όλο το χρόνο μας μέσα σε ένα συχαμένο δωμάτιο. Εντάξει. Αυτό εκεί είναι πιο συχαμένο. Μάλιστα. Να οι παλιοί φάκελοι του Τάκερ. Εδώ πρέπει να είναι κομμάτι του παλιού μαγαζιού. Άκου εδώ. Αν προσπαθήσουν να κλέψουν το μαγαζί μου, θα το πληρώσουν πολύ ακριβά. Τα καπιταλιστικά γουρούνια θα νιώσουν την οργή της αντικαταναλωτικής ομάδας. Κι άλλα ποντίκια! Ξέρω πώς θα τα ξεφορτωθούμε! Τρέχουμε! Μάλλον εδώ τελειώνει το πέρασμα. Τότε ας φτιάξουμε καινούριο πέρασμα. Α!
κουφό αυτό. Μια ομάδα που αντιτίθεται στα εμπορικά κέντρα να μας κυνηγάει με ξύλινα μπαστούνια. Πολύ παράξενο, πράγματι. Τα μπαστούνια είναι μάλιστα φτιαγμένα από ένα πολύ σπάνιο δέντρο που φύγεται μόνο στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Ώστε οι τρελάρες αγοράζουν ξύλο από την Αυστραλία. Εντάξει. Είναι μήπως από την Αυστραλία και ο Σάιμον Τάκερ? Πολύ σωστή η σκέψη, όμως δεν είναι σίγουρο. Ξέρουμε ότι το προηγούμενο κατάστημά του ήταν μαγαζί Αυστραλιανών προϊόντων. Γι' αυτό το έκλεισε τελικά. Τελικά κι εσείς, κορίτσια, σε μια ώρα θα πείτε για την Αυστραλία. Καλή σας μέρα. Αυστραλία. Εντάξει, ώρα να βρούμε τον Τάκερ. Εύκολο θα είναι, μιας και η Αυστραλία είναι μια σταλιά τόπος. Ω, περίμενε. Α? Ακούς κάτι? Ειρήνη, αγάπη και ζήτω τα 60's. Τι είναι εδώ πέρα? Γιατί είναι όλα αυτά τα ηλεκτρόδια? Και οι τύποι που κάνουν τα IT? Επίδεση! Καταστρέψτε το εμπορικό κέντρο! Κάτω καταναλωτισμό! Κέντρο! Κάτω εμπορικό κέντρο! Κέντρο! Είναι πολύ τρελάρες οι τύποι, ε! Κοίτα εκεί πέρα! Κάτω! Ολόκληρο στρατόπεδο εκπαίδευσης για να διαλύσουν μαγαζιά! Η τύπη είναι ο χειρότερος εφιάλτης μου! Μα... Ώστε εδώ καταλήγουν όλα τα καταστήματα. Τα ρίχνουν μέσα στο τούνελ, όπως το Κάιρο. Αυτό σημαίνει ότι και η Σάντι βρίσκεται κάπου εδώ. Νομίζω ότι έχω τελειοποιήσει τα ηλεκτρόδια. Έλα στο εργαστήριο. Βάζοντας τα ηλεκτρόδια στον κρόταφο, έχουμε συντομότερη διέγερση των νεύρων. Τώρα ο ορός που διαβάζει τη σκέψη ταξιδεύει κατευθείαν στον πυρήνα του εγκεφάλου. Ο επαναστατικός, ο αντιαγοραστικός μας στρατός θα γίνει ακόμα πιο ισχυρός. Πιστεύω πως ο Σάιμον θα χάρει πολύ. Και νομίζετε πως είστε αντιαγοραστικοί επαναστάτες? Δεν το νομίζω. Σάντι! Όταν η επανάσταση θα πραγματώνεται, να θυμάστε το σκοπό μας. Πρέπει να καταστραφεί το shopping. Έτσι! Έτσι! Δεν σας ακούω! Έτσι! Τα ψώνια είναι κακό πράγμα! Θεούλη μου, τις έχουν κάνει πλήση εγκεφάλου. Θα πρέπει να φταίει το ηλεκτρόδιο που έχει στο κεφάλι. Ό,τι και να φταίει, πρέπει να την πάρουμε από εδώ. Τώρα! Εντάξει, πέφτουμε κάτω και αρπάζουμε στα δίκτυα μας τη Σάντι. Άντι! Αφήστε με κάτω! Δεν θα ξεφύγετε! Υποχώρηση! Προσοχή, αντικαταναλωτές! Συλλάβαμε τους εισβολείς! Βρίσκονται στη φυλακή νούμερο 1! Ούτε εγώ δεν θα σχεδίαζα καλύτερη φυλακή! Ναι! Ελπίζω να έχουν ακόμα εκτόσεις! Ο Σάιμον Τάκερ! Εγώ είμαι! Καλωσορίσατε στις τελευταίες σας στιγμές ως παραπλανημένοι ληστικοί καταναλωτές! Όταν οι τεχνικοί μου σας περάσουν αυτά εδώ πάνω στους εύθραυστους κροτάφους σας, με περηφάνεια θα σας καλωσορίσω και στο στρατό! Δεν πρόκειται να καταταγούμε στο στρατό σου! Είστε από τον Beverly Hills, σωστά, ε? Ναι! Και είμαστε περήφανες γι' αυτό! Και σας αρέσει να κάνετε ψώνια? Τότε θα σας αρέσει και αυτό! Α! Ωραία! Είναι υπέροχα και πανάκριβα! Και πάλι με τη μίνι φούστα που αγόρασες προχθές! Το Beverly Hills είναι μια μάστιγα! Ο απόλυτος παράδεισος για τους διεφθαρμένους καταναλωτές! Το πιο ελεϊνό παράδειγμα καταναλωτικότητας ολόκληρη την Ηφίλιο! Κάτω καταναλωτισμός! Κάτω τα εμπορικά κέντρα! Σκοτώστε τους πελάτες! Διαλύστε το! Δεν ξέρω για ποιο Beverly Hills μου μιλάς! Και δεν πρόκειται εσύ και το φοβερό σου σχέδιο να γλιτώσετε! Όντως, ποιο είναι το φοβερό σχέδιο? Λοιπόν, μιας και σύντομα θα συνεισφέρετε στην υλοποίησή του, μάλλον μπορώ να σας το πω αυτό. Σχεδιάζω να διαλύσω τον κόσμο του καταναλωτισμού και του υλισμού. Τα δύο πράγματα ακριβώς που διέλυσαν για τη δική μου ζωή. Εγώ και η ομάδα μου θα καταστρέψουμε τα εμπορικά κέντρα όλου του κόσμου. Αρχίζοντας με το καινούριο εμπορικό κέντρο του Beverly Hills. Τώρα που το μάθατε, είστε έτοιμες? Τι? Με τίποτα κάθαρμα! Δεν γίνεται αυτό!
το δικό μας εμπορικό κέντρο. Τίποτα δεν θα σταθεί ανάμεσα σε εμάς και το εμπορικό μας κέντρο. Τα τζέτ είναι έτοιμα για αναχώρηση, κύριε. Οι στρατιές μας είναι κινητοποιημένες. Σάντι, πώς μπορείς να το κάνεις εσύ αυτό? Είναι το Beverly Hills! Το δικό μας Beverly Hills! Κάτω ο καταναλωτισμός! Κάτω τα εμπορικά κέντρα! Κάτω ο καταναλωτισμός! Κάτω τα εμπορικά κέντρα! Σκοτώστε τους πελάτες! Κρίμα! Κρίμα που θα βρεθείτε στο στρατό που θα καταστρέψει το εμπορικό κέντρο! Όμως θα υπάρξουν άλλα πολλά. Λοιπόν, ώρα για τη μεγάλη πρεμιέρα σας. Είναι από το Παρίσι αυτό το μαντίγια! Αυτή τη βόλτα για ψώνια στο νου μου. Πρέπει να πάμε στο καινούριο εμπορικό κέντρο αμέσως. Το μέλλον της αγοράς εξαρτάται από εμάς. Εμπορικό κέντρο Beverly Hills. Ναι! Πιστό μου στράτευμα, ελάτε να διαλύσουμε τον τρίτο όροφο. Στρατεύματα. Πάμε, πάμε, να το διαλύσουμε. Κάτω. Σάντι, σύντελες επιτέλους. Εμάς μας θυμάσαι, είμαστε οι φίλες σου, η Νάνση και η Άλεξ. Τα ψώνια είναι κακό πράγμα. Πρέπει να τις βγάλουμε αυτό το πράγμα από το κεφάλι της. Βάλε τη ζώνη σου! Θα πέσουμε με αλεξίπτωτο! Από εκεί προς γιος του συντριβάνει! Το νερό φαίνεται συχαμένο! Δεν θες να κάνεις ένα ωραίο αναζωογονητικό μπανάκι? Μια μακριά μου! Αφήσέ με! Συγγνώμη! Ωχ, Θεέ μου! Ήμουν σαν να μου είχαν κάνει πλήση εγκεφάλου, έτσι! Εντελώς! Όμως δεν είναι ώρα τώρα για αυτό το κουβολιό! Περιμένετε, θυμήθηκα πως πρέπει να σώσουμε το εμπορικό κέντρο! Ο Σάιμον θέλει να το ανατινάξει! Έλα, και εμείς την νομίζω ότι κάναμε τόση ώρα! Κράτος! Πρέπει να βγάλουμε από το στρατό τα ηλεκτρόδια και να σταματήσουμε το Σάιμον. Τι λέτε? Μου φαίνεται ότι λίγο νεράκι αρκεί. Έτσι έφυγε το δικό σου. Σωστό. Έχω ένα σχέδιο. Ελάτε. Στράτευμα, ήρθε σχεδόν η ώρα να βάλουμε σε εφαρμογή το μεγάλο σχέδιο. Ελάτε πιο κοντά να με ακούσετε. Ελάτε. Ναι. Βγάλτε τα ηλεκτρόδια. Σας διατάζω. Ο Σάιμον είναι ένας φρικτός άνθρωπος. Δεν έχει δικαίωμα να κάνει κακό σε αθώους πολίτες και να καταστρέφει εμπορικά κέντρα. Δεν θα νικήσετε, όχι, δεν θα νικήσετε ποτέ. Έχω τον καινούριο μου στρατό εγώ τώρα. Είσαι κοντά του? Πολύ. Πάνω του! Όχι, αφήστε με ήσυχο! Αφήστε με, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό! Συγχαρητήρια, κορίτσια. Ο κόσμος είναι πάλι ασφαλής για τους εθισμένους καταναλωτές. Εμπορικό κέντρο Beverly Hills. Σας το ορκίζομαι, δεν το έκλεψα εγώ. Βρέθηκε στην τσάντα σου, αυτή είναι η ουσία. Θα υποστείς τώρα τις συνέπειες και δεν θα είναι καθόλου ευχάριστες. Πρέπει να με πιστέψετε, σας παρακαλώ, δεν είμαι κλέφτρα. Σας παρακαλώ, πιστέψτε με. Η υπόθεση έκλεισε, βρέθηκε στην τσάντα σου. Δεν θα ξεφύγεις με τα ψέματά σου αυτή τη φορά.
Δεν μπορεί κανένας να μείνει ατιμόρυτος αφού με έχει πει βασίλισσα της ομορφιάς χωρίς να το εννοεί κιόλας. Αυτή είναι! Το ήξερα από την αρχή! Καλή προσπάθεια, κοπελιά! Καταδικάζεσαι να βοηθάς τις καθαρίστριες του καταστήματος για χρονικό διάστημα 2 εβδομάδες. Καθαρίστριες! Δεν έχω καθαρίσει ποτέ μου τίποτα! Μπορώ να προσλάβω κάποιον αντί για μένα! Και καθαρίζοντας στο εμπορικό κέντρο, καθάρισε και λίγο τον χαρακτήρα σου! Πώς άνοιξε η τηλεόραση από μόνη της? Και έδειξε μάλιστα και την κατάλληλη κασέτα. Δεν χρειάζεται να με ευχαριστείτε, κορίτσια. Είστε χαρά μου. Τέρι, είσαι καλύτερος. Total Spies κυκλοφορούν σε βιντεοκασέτες, επικίνδυνα όμορφες και έξυπνα όπλα. Και DVD, περιπέτειες με στυλ. Οι μπανάνες με πιτζάμες κατεβαίνουν τα σκαλιά. Οι μπανάνες με πιτζάμες τραγουδάνε με χαρά. Οι μπανάνες με πιτζάμες αγαπάνε τα παιδιά. Ο ποντικός με το καπέλο έπρεπε να επισκεφθεί τη γιαγιά του. Γι' αυτό οι μπανάνες με πιτζάμες θα πρόσεχαν το μαγαζί του όσο αυτός τα έλειπε. Είσαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε, ποντικέ? Μα και βέβαια. Να λοιπόν, ό,τι χρειάζεστε είναι στα κουτιά πάνω στα ράφια. Το ποντικό αμάξι είναι παρκαρισμένο έξω. Άντιο! Πάω να φάω τα πεντανόστιμα κέικ της γιαγιάς μου! Αντίο, ποντικέ! Στις μπανάνες άρεσε να παριστάνουν τους καταστηματάρχες. Έκαναν και εξάσκηση. Καλημέρα σας, κυρία μου. Μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Εκείνη τη στιγμή μπήκε η Λούλου για να κάνει τα ψώνια της. Γεια! Μπανάνες! Καλημέρα, κυρία μου. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε? Λοιπόν, θέλω πολλά πράγματα. Θα μπορούσατε, αν σας άφηνα αυτή τη λίστα με τα ψώνια μου, να τα φέρνατε στο σπίτι? Κανένα πρόβλημα. Θα τα φέρουμε με το ποντικό αμάξι. Αυτό θα ήταν υπέροχο. Σας ευχαριστώ. Είστε πολύ καλοί καταστηματάρχες. Σας ευχαριστούμε, κυρία μου. Αλλά οι μπανάνες δεν μπορούσαν να διαβάσουν τη λίστα. Μα τι είναι το σουπάνινα? Μήπως είναι κάποια σούπα? Ή μήπως εννοεί σαπούνι? Θα μπορούσε να είναι σαπούνι. Οι μπανάνες δεν μπορούσαν να βρουν ούτε σούπα ούτε σαπούνι. Μήπως είναι σε εκείνο το κουτί, μπα? Εκεί πάνω. Οι μπανάνες συγκέντρωσαν όλα τα ψώνια της Λούλου και τα φόρτωσαν στο ποντικό αμάξι. Είμαι πολύ στριμωγμένος από εδώ, μπα. Δεν χωράνε δύο στο αμάξι, να. Τότε οδήγα εσύ και εγώ θα έρχομαι από πίσω. Εντάξει, ναι. Τι έγινε πάλι, μπα? Δεν ξέρω να οδηγώ, να. Φύγε να οδηγήσω εγώ. Τι? Ούτε κι εγώ ξέρω να οδηγώ, μπα. Σκέφτεσαι αυτό που σκέφτομαι, μπα? Νομίζω πως ναι, να. Μπανάνες με πιτζάμες. Οι μπανάνες κουράστηκαν πολύ σπρώχνοντας το ποντικό αμάξι μέχρι το σπίτι της Λούλου. Μπανάνες, τι κάνετε εκεί? Σου φέραμε τα ψώνια, Λούλου. Αυτά δεν είναι τα ψώνια μου? Δεν είναι. Αυτό δεν ήταν στη λίστα μου?
Ήταν! Είναι το καλύτερο λουλούδι του μαγαζιού μας. Μα δεν ήθελα λουλούδι. Αλεύρι ήθελα για μαγείρεμα. Αυτό τι είναι? Χαρτί είναι. Έγραφες ότι θέλεις χαρτί. Χαρτί κουζίνας ήθελα για να καθαρίσω. Και ήθελα το αλεύρι για να φτιάξω το κέικ μου τώρα. Τι έγινε εδώ μέσα? Να, δυσκολευτήκαμε λίγο να βρούμε τα ψώνια σου, Λούλου. Ορίστε το αλεύρι σου, Λούλου. Σε ευχαριστώ, αλλά δεν νομίζετε ότι πρέπει να καθαρίσετε αυτή την ακαταστασία? Ναι, θα την καθαρίσουμε. Πρέπει να οργανωθείτε. Ναι, πήγαινε τώρα, για. Στο καλό, Λούλου. Οι μπανάνες σκέφτηκαν και σκέφτηκαν και τότε τους ήρθε μια πολύ καλή ιδέα. Έβαλαν μπροστά σε κάθε κουτί μια εικόνα που έδειχνε τι υπήρχε μέσα. Όταν ο ποντικός επέστρεψε από το σπίτι της γιαγιάς του με το καλάθι του γεμάτο φαγητά. Τι ωραία ιδέα να βάλετε τα μπέλα σε κάθε κουτί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μπανάνες. Μα δεν κάνει τίποτα. Γεια σου, ποντικέ. Καλημέρα, μπανάνες. Γεια σου, Μόργαν, γεια. Γεια σου, Μόργαν, τι θα ήθελες? Θα ήθελα λίγο αλεύρι ακόμα. Η Λούλου φτιάχνει ένα κέικ και χρειάζεται κι άλλο αλεύρι. Αλεύρι, κανένα πρόβλημα. Να το, εδώ είναι. Ορίστε, Μόργαν. Τα έκαναν πάλι θάλασσα οι μπανάνες με πιτζάμες. Σήμερα το αυγό μου είναι άσπρο. Και το δικό μου είναι καφέ σήμερα. Μόργαν, λες το άσπρο αυγό να το έκανε άσπρη κότα? Μπορεί και να το έκανε. Και το δικό μου το έκανε καφέ κότα, σίγουρα. Εγώ έχω τρία ροζ αυγά σήμερα. Ροζ αυγά! Λέτε να τα έκανε ροζ κότα? Μόργαν, δεν υπάρχουν ροζ κότες. Ή μήπως κάνω λάθος? Και βέβαια, τα αυγά μου δεν τα έκανε ροζ κότα. Μόνη μου τα έβαψα με ροζ παγιές. Πονηρή Λούλου, έβαψες μόνη σου αυτά τα αυγά. Έχουν την ίδια γεύση με τα καφέ αυγά, Λούλου? Είμαι σίγουρη γι' αυτό, Έμι. Αλλά δεν πρόκειται να τα φάμε ακόμα. Με αυτά τα αυγά θα παίξουμε. Θα παίξουμε. Χρειαζόμαστε ξεχωριστά αυγά σήμερα, γιατί θα λάβουμε μέρος στους ξεχωριστούς αγώνες του Μπά και του Να. Οργανώνουν αγώνες? Θα κάνουν αγώνες? Αν έρθετε έξω μαζί μου, θα σας δείξω. Ναι! Ωραία! Ελάτε, λάβετε θέσεις! Ζήτημα! Οι μπανάνες με πιτζάμες οργάνωσαν αγώνες στην παραλία. Θα βάλουμε τη γραμμή της αφετηρίας εδώ, μπα. Οργάνωσαν έναν αγώνα δεμένων ποδιών, μια αυγοδρομία και έναν αγώνα με σάκου. Και τη γραμμή του ρωματισμού εδώ, να. Δεν έχω ξανά λάβει μέρος σε τέτοιους αγώνες, μπα. Ούτε και εγώ, να. Σκέφτεσαι αυτό που σκέφτομαι, μπα? Νομίζω πως ναι, να. Μπανάνες με πιτζάμες. Οι μπανάνες άρχισαν με τον αγώνα των δεμένων ποδιών. Ωραία. Σφίξτο όπως εγώ. Εντάξει. Λοιπόν, ένα, δύο, τρία, φύγαμε! Συγχρονίσου, μπα! Αυτό προσπαθώ, να! Πέσουμε, μπα! Τι σκούρα τα πράγματα! Όμως και τα αρκουδάκια έκαναν εξάσκηση στα αγωνίσματα. Ξεκίνησαν με την αυγοδρομία. Ήθελαν να δουν πόσο γρήγορα μπορούν να τρέξουν χωρίς να ρίξουν κάτω το αυγό. Ο Μόργαν και η Λούλου τα πήγαιναν μια χαρά. Αλλά η Έιμι είχε μεγάλο πρόβλημα. Τι έπαθα! Δεν μπορώ να το κάνω! Η Λούλου ήταν καλή και στο αγώνισμα με το σάκο. Μπράβο μου! Μπράβο μου! Και η Έιμι ήταν αρκετά καλή σε αυτό. Μόνο ο Μόργαν είχε πρόβλημα. Κάντε όπως εγώ, Μόργαν. Βάλε τα πόδια σου στις άκρες του σάκου και τρέξε. Τα πόδια στις άκρες του σάκου και τρέχω. Γιατί δεν το κάνεις όπως εγώ? Σφίγγεις το σάκο γύρω από τη μέση σου και πηδάς. Σφίγγω το σάκο γύρω από τη μέση μου και... Πολύ δύσκολο. Δεν θα τα καταφέρω ποτέ να το κάνω.
Η μέρα των αγώνων έφτασε γρήγορα. Πρώτο ήταν το αγώνισμα με τα δεμένα πόδια. Λάβετε θέσεις! Φύγετε! Ποιο πόδι πρώτα πάει! Ένα! Αυτό νομίζω να! Ένα, δύο, ένα, δύο, δύο! Γρήγορα, Λούλου, σχεδόν φτάσαμε! Λίγο ακόμα! Ένα, δύο, ένα, δύο, ένα, δύο, ένα, δύο, ένα, γρήγορα, τσίκο, Λούλου, γρήγορα, να μας δικήσουν! Ένα, ένα, ένα! Νικήσαμε! Επόμενο αγώνισμα ήταν η αυγοδρομία. Κράτα γερά, αυγουλάκι μου! Έτοιμοι! Λάβετε θέσεις! Φύγατε! Η Έιμι είχε βελτιωθεί πολύ! Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα! Συγγνώμη, Μόργαν! Θα νικήσω! Θα νικήσω! Νικήσαμε! Τερματίσαμε μαζί, Λούλου! Ζήτα! Μας εξαπάτησες, Έιμι! Κόλλησες το αυγό στο κουτάλι σου! Το ίδιο και εσύ, Λούλου! Ήταν δύσκολο αγώνισμα! Αυτό μάλλον σημαίνει ότι νίκησε ο Μόργαν. Μόνο αυτός διαγωνίστηκε τίμια. Για να λέμε την αλήθεια, όχι και τόσο. Μόργαν! Αρχίζουν οι σακοδρομίες! Πάμε γρήγορα! Εσύ και η Έιμι νικήσατε στις αυγοδρομίες, Λούλου. Εσείς οι δύο τερματίσατε πρώτες. Σε ευχαριστούμε, Μόργαν! Όλοι στις θέσεις σας, φύγαμε! Και η νικήτρια θα είναι η Λούλου, η Έιμι, η Λούλου. Μα θα δείτε, ποιος είναι ο νικητής? Είναι ο Μόργαν. Σας νίκησα. Και βέβαια νίκησε ο Μόργαν. Τελικά όλοι έφυγαν με ένα βραβείο στο χέρι. Η κορνίζα θα πήγαινε καλύτερα. Εδώ, εδώ. Σύμφωνα μαζί σου. Μα. Μην κουνιέσαι. Δεν κουνιέμαι. Συγγνώμη, μπα. Καλά, δεν έπαθα τίποτα, αλλά καλύτερα να καρφώσω εγώ αυτή τη φορά, εντάξει. Εντάξει. Νομίζω ότι η κορνίζα θα πήγαινε καλύτερα με... Ναι, πού? Εδώ πάω. Ωραία. Όπως επιθυμείτε, κύριε. Μην ακινητός. Συγγνώμη, να... Δεν έπαθα τίποτα. Αλλά νομίζω ότι τώρα είναι η σειρά μου να καρφώσω. Εσύ θα καρφώσεις, να. Αλλά νομίζω ότι η κορνίζα θα πήγαινε καλύτερα... Κάπου... Ακριβώς... Εδώ! Στη μέση, να. Έχεις απόλυτο δίκιο, μπα. Μην κουνιέσαι. Δεν κουνιέμαι. Όχι ακόμα. Άλλη μία. Ωραία, τα κατάφερες. Τελειώσαμε. Δεν είναι υπέροχη. Μήπως τα αρκουδάκια θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν στη διακόσμηση. Καλή ιδέα. Πάμε να δούμε αν είναι στο σπίτι τους. Πάμε. Οι μπανάνες με πιτζάμες αποφάσισαν να αλλάξουν την ταπετσαρία του σαλονιού τους. Τα αρκουδάκια τις βοηθούσαν. Η Λούλου μετρούσε τους τοίχους για να δει πόση ταπετσαρία έπρεπε να βάλουν και η Έιμι ανακάτευε την κόλλα. Ο Μόργαν έβαζε την κόλλα στην ταπετσαρία. Φέρτε μου κι άλλη κόλλα, σας παρακαλώ. Ορίστε. Μόργαν, πού στο καλό είναι το μυαλό σου? Γιατί? Γιατί βάζεις την κόλλα σε λάθος πλευρά. Από την άλλη πλευρά έπρεπε να τη βάλεις. Πώς θα φαίνονται τα λουλούδια αν αυτή η πλευρά είναι κολλημένη στον τοίχο? Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Δώστε μου. Ο Μόργαν πέταξε στα σκουπίδια αυτό το κομμάτι. Είμαι έτοιμος να αρχίσω, μπα. Και εγώ, να. Και εγώ. Δεν είναι αστείο. Το πόδι μου κόλλησε μέσα στο κουβά. Σκέφτεσαι αυτό που σκέφτομαι, μπα? Νομίζω πως ναι, να. Μπανάνες με πιτζάμες.
Εγώ θα κρατάω την Έμι και εσύ τράβηξε το κουβά από το πόδι της. Εντάξει. Οι μπανάνες προσπάθησαν να ξεχωρίσουν το κουβά από το πόδι της Έμι. Γίνε απ' την άλλη. Το τράβηγμα ήταν κοπιαστική δουλειά, γι' αυτό την έκαναν ένα λάξ. Πρόσεχε εδώ! Ωχ, όχι! Η κόλλα χύθηκε στο πάτωμα και σε ένα κομμάτι τα πετσαρίας! Φέρνω τη σπουγκαρίστρα! Κι εγώ θα πετάξω αυτό στα σκουπίδια! Μα τι έγινε, σπουγκαρίστρα, κόλλησε στο πάτωμα! Έξω έριχναν ένα ακόμα κομμάτι τα πετσαρίες στα σκουπίδια! Τι καταστροφή! Μας έμεινε μόνο ένα κομμάτι τα πετσαρίας! Και αυτό δεν φτάνει για να καλύψουμε όλο τον τοίχο! Μην ανησυχείτε! Έχω μια ιδέα! Η σφουγγαρίστρα είναι ακόμα κολλημένη στο πάτωμα, να! Εντάξει, μπα! Έρχομαι να σε βοηθήσω! Ναι, έλα! Αχ, θέλουμε κι άλλους να μας βοηθήσουν, να! Η Έιμι έτρεξε να τους βοηθήσει! Θα σας βοηθήσω εγώ! Λοιπόν, με το τρία! Ένα! Δύο! Τρία! Πάμε! Αχ, τη συμφορά! Χάλια έγινε το σαλόνι! Μη φοβάσαι, θα σε βοηθήσω να καθαρίσεις! Σε ευχαριστώ! Την ώρα που ο Μόργαν, η Έιμι και οι μπανάνες καθάριζαν το σαλόνι, η Λούλου έκοβε τα κομμάτια από την ταπετσαρία που είχε απομείνει. Ωραία! Κρίμα που δεν θα βάλουμε τα πετσαρία. Κι όμως θα βάλουμε. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά λουλούδια. Μα δεν υπάρχουν αρκετά για να διακοσμήσουμε όλους τους τοίχους. Όχι, αλλά μπορούμε να τα κολλήσουμε στο τραπέζι και στις καρέκλες. Πολύ καλή ιδέα. Σκέφτεσαι αυτό που σκέφτομαι, μπα? Νομίζω πως ναι, να μπανάνες με πιτζάμες! Πάρτε όλοι λουλούδια! Πάρε και εσύ, Μόργαν! Να! Κολλούσαν τα λουλούδια σε όποιο σημείο ήθελαν! Δώσε μου όλα ένα! Έναν! Σκέφτηκα από ακριβώς εδώ! Πώς τα πας, μπα? Χάλια, πολύ άτυχος, να. Δεν τσιμπάνε σήμερα τα ψάρια. Σκέφτεσαι αυτό που σκέφτομαι, μπα? Νομίζω πως ναι, να. Καλύτερα να πάμε σπίτι. Τι? Νομίζω ότι κάτι τσίπησε. Τράβα το γρήγορα, να. Μπορεί να πιάσεις ένα ψάρι. Μπράβο, να, μπράβο σου. Σε ευχαριστώ. Ωραία. Μπορεί να πιέσεις και εσύ, μπα! Νιώθω ότι είναι μεγάλο! Είναι ένα ψαροπάπουτσο! Δεν νομίζω, μπα! Εμένα για παλιό μποτάκι μου μοιάζει! Τι είναι το κάνω ένα κίτρινο μποτάκι, Θα προσπαθήσω να ψαρέψω και το άλλο! Τότε θα έχουμε ζευγάρι! Όχι, πρέπει να φύγουμε, να! Τα αρκουδάκια μας προσκάλεσαν για τσάι, το ξέχασες! Ας πάρουμε και το μποτάκι μαζί μας, μπορεί να μας φανεί χρήσιμο! Καλά! Τα πήραμε όλα? Έτσι νομίζω, να. Ναι, τα πήραμε όλα. Ο ποντικός με το καπέλο φόρτωνε ψώνια στο ποντικό αμάξι. Ένας ποντικός εργατικός. Ωραία! Ένα κουτί με ψώνια για τα αρκουδάκια και δύο κουτιά για τις μπανάνες. Ένα. Πρέπει να άφησα το άλλο κουτί μέσα. Είμαι ένας ποντικός εργατικός. Εκείνη την ώρα οι μπανάνες γύριζαν από την παραλία. Ο ποντικός πηγαίνει ψώνια στα σπίτια. Σίγουρα αυτό κάνει. Ψώνια για τα αρκουδάκια. Αλεύρι και... μέλι, να. Και αποξηραμένα φρούτα. Ό,τι χρειάζεται για να φτιάξεις κέικ μελιού.
Σκέφτεσαι αυτό που σκέφτομαι, μπα. Νομίζω πως ναι, να. Μπανάνες με πιτζάμες. Την ώρα που οι μπανάνες σχεδίαζαν τη φάρσα τους, ο ποντικός έβγαινε από το μαγαζί. Έρχεται ο ποντικός, να. Ναι, γρήγορα, γρήγορα. Κρύψου, κρύψου, κρύψου. Από εδώ, από εδώ. Έλα, γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Κρύψου. Από πίσω, από πίσω, από πίσω. Ο ποντικός ξεκίνησε, αλλά δεν είχε φτάσει μακριά όταν... Μα τα μουστάκια μου. Με πιάσε λάστιχο. Τώρα πρέπει να γυρίσω στο μαγαζί για να φέρω τη ρεζέρβα. Οι πονηρές μπανάνες περίμεναν μέχρι ο ποντικός να πάει στο μαγαζί του για να πάρει τη ρεζέρβα. Γρήγορα, μπα. Έρχομαι, να έρχομαι. Και τώρα θα πάρουμε το αλεύρι και... Θα βάλουμε το φρέσκο ψάρι. Και εγώ σου δίνω να βάζω μέλι. Και εγώ μία μπότα. Γεια σας, μπανάνες. Γεια σου, Έιμι. Γεια σου, Έιμι. Μην ξεχάσετε ότι σας έχουμε καλέσει για τσάι σήμερα. Σε ευχαριστούμε. Αντίο, αντίο, γεια σου τώρα. Γεια. Τα αρκουδάκια θα εκπλαγούν όταν ανοίξουν τα ψώνια τους. Θα εκπλαγούν πάρα πολύ. Έρχεται ο ποντικός, πάμε να πάμε. Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Είμαι ένας ποντικός, ξυπνούλης ποντικός. Θα φτιάξω το λάστιχο αμέσως. Και αυτό έκανε. Α, ήρθαν τα ψώνια, τα ψώνια, ευχαριστώ. Κάντε τα πρόβλημα, Λουλού. Αλλά όταν τα αρκουδάκια είδαν τα ψώνια τους, ήταν κάτι που δεν περίμεναν. Ένα ψάρι. Δεν μπορώ να φτιάξω κέικ με λιούμενα ψάρι. Και ένα μποτάκι. Δεν μπορώ να φτιάξω ζελέ με μποτάκι. Μα δεν είναι τα ψώνια που παραγγείλαμε. Την πατήσαμε τον κατεργάρι τον ποντικό. Γεια σου, Μόργαν, γεια σου, Λούλου. Πριν λίγο είδα κάτι πολύ παράξενο. Οι μπανάνες έβαλαν ένα μποτάκι και ένα ψάρι στο αμάξι του ποντικού. Στο μεταξύ, οι μπανάνες ετοιμάζονταν για να πάνε στο σπίτι των φίλων τους για τσάι. Πήρες τα πράγματα για το τσάι? Αχ, ναι, εδώ είναι. Θα εκπλαγούν πολύ τα αρκουδάκια. Θα εκπλαγούν πάρα πολύ, να. Γεια σας, αρκουδάκια. Καλώς τις μπανάνες. Ήρθατε πάνω στην ώρα. Αλλά και τα αρκουδάκια είχαν ετοιμάσει μια έκπληξη για τις μπανάνες. Καθίστε, μπανάνες, σας φτιάξαμε κάτι ιδιαίτερο. Ω, αλήθεια? Ναι, αλήθεια. Το άκουσες αυτό, πα? Ναι. Τα-τον! Κέικ ψαριού. Και κίτρινο ζελέ παπουτσιού. Έκπληξη! Έκπληξη, μπανάνες! Κατεργάριδες! Θέλαμε να σας φτιάξουμε κάτι ξεχωριστό. Αλλά κάποιος μας έφερε λάθος ψώνια. Συγγνώμη, αρκουδάκια. Εμείς σας στείλαμε το μποτάκι και το ψάρι. Και χρησιμοποιήσαμε τα ψώνια σας. Για να φτιάξουμε... Τα-τα! Έκπληξη! Νόστιμα και μελιού και ζελέ λεμόνι! Οι μπανάνες με πιτζάμες κατεβαίνουν τα σκαλιά. Οι μπανάνες με πιτζάμες τραγουδάνε με χαρά. Οι μπανάνες με πιτζάμες αγαπάνε τα παιδιά. Και έχουν για παρέα τα αρκουδάκια τα μικρά. Και τώρα οι μπανάνες με πιτζάμες κοντά σας μέσα από τρία απίθανα DVD με τίτλο «Η πιο χαρούμενη παρέα. Περιπέτειες στην οδό της αγκαλιάς». Και μας αρέσουν οι εκπλήξεις.